Καλημέρα. Σήμερα είναι τα γενέθλια μου. Οπότε θα σηκωθώ όπου να είναι και θα πάμε να δούμε τι εκπλήξεις μου έχουν ετοιμάσει και σήμερα. Πάμε. Και μόλις τελειώσαμε μια καυτή ώρα CrossFit με τον συνάδελφο εδώ, ο Κωνσταντίνο, DJ και φίλο του ξαδερφού μου. Έτσι, φίλο τα βράτσα. Περίμενα το Θάνο κάνα πεντάλεπτο να τελειώσει. Δεκάλεπτο πες. Επίσης περπάτησα πάνω στον τοίχο εκεί. Στο περίπου. Και προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν πειράζει. Αν δεν πέσεις, δεν θα μάθεις. Και κάψαμε τη βραδινή τούρτα. Εδώ βλέπουμε την έκπληξη του Θάνου και σε λίγο θα δούμε την έκφραση της έκπληξης στη μούτρα του Θάνου. Ανυποψίαστος κάθεται εκεί πέρα με την Εμιλία. Θα ανάψουμε τους αναπτήρες. Okay. Θα σβήσω αναπτήρες. Να ζήσεις Θανούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Μπλα 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 μπλα. Ναι, ένα σοφός. Φου. Εδώ πέρα τα παιδιά τρώνε σαν άνθρωποι. Εγώ απολύτως σας τρώω αυτό στο χέρι. Άνω δεν είναι παϊδάκι. Είναι τάρτα λεμόνι. Το ξέρω, αλλά και η τάρτα πολλές φορές θέλει χέρι. Άντε. Και το βράδυ. Προσπαθούμε να ανάψουμε τα 25 κεράκια του Θάνου. Με προσπάθειες θα γίνει και ο Θάνος θα μείνει έκπληκτος. Βρε παιδιά, δεν ήταν ανάγκη. Να ζήσεις Θανούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε να ένας σοφός. Ευχή. Εδώ αυτό είναι. Αυτό επιτρέπει το λόγο σου. Καλό βράδυ. Γεια σας. Εχθές ο πολύ αγαπημένος μας Θανούλης είχε γενέθλια. Όχι εχθές, προχθές. Αλλά δεν πειράζει, εγώ εχθές το έκανα έκπληξη. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κατάφερα επιτέλους να τον εκπλήξω, γιατί δεν περίμενε ποτέ ότι 12 παρά 20 θα του πάρω τούρτα. Όχι τούρτα, γλυκάκι, γιατί όπως είπαμε, he's on diet. And we gotta help him with that. Του κάναμε έκπληξη με ένα πολύ ωραίο γλυκάκι, το οποίο το έφαγε κιόλας. Αυτό το λέω για το διαιτολόγο του που νομίζω ότι κάνει δίαιτα στα κρυφά. Δεν ξέρω. Θέλω να πω απλά ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι είναι φίλοι σου και τα λοιπά, που τελικά μπορεί να μην είναι. Ο Θάνος δεν είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια, στο πρώτο έτος της σχολής, και στην αρχή, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να κάνουμε παρέα, ποτέ. Κάπως πολύ περίεργα καταλήξαμε και κάναμε. Και τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Θάνο. Παρόλο που, ας πούμε, δεν τον βλέπω πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς αυτόν. Οπότε, θέλω να πω πολύ απλά ότι τον αγαπώ πάρα πολύ και ότι μπορεί να μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα επίσης και να διαφωνώ σχεδόν σε πάντα μαζί του, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να είναι πάντα πάρα 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 πολύ ευτυχισμένος, να κάνουμε πολλές βλακίες μαζί, να γελάμε με πολλά ηλίθια πράγματα μαζί και να είναι πάντα δημιουργικός και αυτό που είναι, γιατί έτσι τον αγαπάω και έτσι τον αγαπάμε όλοι, όσοι τον αγαπάμε. Θα αγαπώ πολύ, φιλιά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, subscribe και like. Bye! Ώρα για φαΐ! Αφήστε τον μπρούσκο!